συζήτηση που όσοι την παρακολούθησαν βγάλαν κάποια συμπεράσματα. Το λέω με την έννοια ότι ακούστηκαν απόψεις, ακούστηκαν θέσεις και αυτό έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι ο κανόνας για τις συζητήσεις που διεξάγουμε στο Κοινοβούλιο. Ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις. Και σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις μου με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκφράστηκαν δύο διαφορετικές οπτικές για την παιδεία, όπως διαφορετικές οπτικές έχουμε και για την οικονομία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτυπώθηκαν οι απόψεις και οι θέσεις για τα θέματα της παιδείας από την πλευρά δύο διαφορετικών κόσμων, εκπροσώπησης δύο διαφορετικών κόσμων. Από τη μια πλευρά είναι ο δημόσιος χώρος και η υπεράσπισή του, απ' την άλλη είναι ο κόσμος της αγοράς. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι καταντήθονται απόψεις με μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, το ομολόγησε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εντούτοις, τα θέματα της παιδείας απαιτούν εξοντοτικό, θα έλεγα, διάλογο και προσπάθεια σύνθεσης. Υπάρχουν θέματα όπου δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Παρ' όλα αυτά όμως αξίζει τον κόπο. Όμως προϋπόθεση για τη σύνθεση είναι οι καθαρές θέσεις. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις σας ήταν καθαρές, κύριε Μητσοτάκη, όχι όμως η διαστρέβλωση. Διότι σε ό,τι αφορά την αποτίμωση του δικού μας έργου υπήρξε διαστρέβλωση. Σε πολλά σημεία. Δεν θέλω να ξαναναφερθώ και θα ξανανοίξει συζήτηση. Ολοήμερο σχολείο, ενδεχομένως να πω επιγραμματικά, τα ιδιωτικά και το τι έχει συμβεί, τα πρότυπα και τα πειραματικά. Δεν έχει όμως νόημα τώρα να ανοίξω ξανά τη συζήτηση. Λέω λοιπόν, πρώτη προϋπόθεση, καθαρές θέσεις, όχι διαστρέβλωση. Δεύτερη προϋπόθεση, να μην αποχωρούμε από το διάλογο. Διότι στον διάλογο που διεξήχθη σε καλό, πιστεύω, κλίμα στην αρμόδια Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για ένα και πλέον χρόνο, υπήρξε προσπάθεια συνθέσεων. Και εγώ διάβασα το πόρισμα του διαλόγου, το οποίο δεν το υπογράφει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το υπογράφουν όμως άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το θεωρώ ένα γόνιμο βήμα παρά τις συμφωνίες και διαφωνίες με τα επιμέρους σημεία τα οποία μπορεί κανείς να έχει. Και χρήσιμο. Χρήσιμο υλικό. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι να μην λειτουργούμε με μια λογική ότι θα κατεδαφίσουμε τα πάντα. Εγώ με χαρά σήμερα είδα εδώ την κυρία Γιαννάκου που ήρθε να παρακολουθήσει τη συζήτηση. Μπορεί να είχαμε διαφωνίες με όσα έκανε και μπορεί η στρατηγική μας να ήταν διαφορετική, αλλά ούτε ο κύριος Μπαλτάς, ούτε ο κύριος Φίλης, υπουργοί της κυβέρνησης της δικής μας, δεν μπήκαν σε μια λογική ισοπεδωτική σε σχέση με πολλά από τα οποία έκανε η κυρία Γιαννάκου. Βεβαίως, με πολλές άλλες επιλογές, εξαιτίας αυτής της διαφορετικής οπτικής την οποία ανέλησε αρχικά, βεβαίως και υπήρχαν παρεμβάσεις. Έτσι και εσάς σας αδικεί η λογική του ότι θα τα γκρεμίσουμε όλα όσα κάνατε. Θα τα καταργήσουμε όλα με ένα νόμο. Δεν ταιριάζει και στην παράδοση της παράταξής σας. Θέλω επίσης να πω ότι παρά την τελείως διαφορετική οπτική μας για την αξιολόγηση, και δεν θέλω να ξαναμπω σε αυτή την αντιπαράθεση, υπάρχει κάτι το οποίο θα άξιζε το κόπο να δούμε αν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βεβαίως και υπάρχει ανάγκη να αξιολογείται το έργο. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο. Αν μπορούσε λοιπόν ο διάλογος εκεί να επεκταθεί, θα είχε ίσως ένα νόημα. Σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχει διαφωνία. Δεν αξίζει όμως τον κόπο αυτή η διαφωνία να πηγαίνει σε ένα επίπεδο αντιπαράθεσης καφενείου. Ότι όποιος διαφωνεί με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που φάση αρχής δεν έχει το δικαίωμα να κάνει μια επιλογή για τα παιδιά του σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο. Και επίσης νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση δεν είναι μια τοποθέτηση που εμπλουτίζει τον πολιτικό διάλογο. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι οι θέσεις μας για το πανεπιστήμιο το οποίο επιθυμούμε, για την παιδεία και την προοπτική δηλαδή αυτού του τόπου, πρέπει να διατυπώνονται με καθαρότητα αλλά και σε μια προοπτική σύνθεση, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή βάση. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ένα θέμα το οποίο έχει και μια συνταγματική χρειά. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών,
στην συζήτηση που θα ανοίξει για τη συνταγματική αναθεώρηση να καταθέσουμε τη θέση και τις προτάσεις μας. Διότι εγώ ομολογώ ότι στο σημείο αυτό, ενώ για τα άλλα σας είπα ότι είχατε καθαρές θέσεις, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς προτείνετε. Προτείνετε ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία, όπως κάποιοι λένε, θα είναι ανώτερα του δημόσιου ελληνικού πανεπιστημίου. Για να είναι ανώτερα θα πρέπει να έχουν τις υποδομές και τεράστια κεφάλαια, τα οποία δεν βλέπω ποιοι θα μπορούσαν αυτή τη στιγμή να επενδύσουν στον χώρο της γνώσης. Όπως επίσης εντόπισα και μια αντίφαση σε ό,τι είπατε σε σχέση με τον κλειστό αριθμό γιατρών, για παράδειγμα, που δώσατε, ότι η χώρα σήμερα δεν έχει ανάγκη από τόσους πολλούς γιατρούς όσους παράγουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και το εντόπισε και ο Υπουργός Παιδείας αυτό, στην δευτερολογία του, διότι, κύριε Μητσοτάκη, είναι αντίφαση σε σχέση με τη φιλελεύθερη οπτική σας. Το να φτιάχνουμε, να παράγουμε όσους ακριβώς γιατρούς, για παράδειγμα, μπορεί να καταναλώσει η αγορά ή ανάγκες μιας κοινωνίας, είναι μια λογική κεντρικού σχεδιασμού που ξέρω ότι δεν την έχετε. Και είναι αντίφαση σε σχέση και με την άποψή σας για ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά αντίφαση και σε σχέση με την άποψή σας να δοθεί η αυτοτέλεια στέλια τα πανεπιστήμια να ορίζουν τον αριθμό. Τέλος, στο σημείο αυτό μάλλον επιτρέψτε μου και μία αναφορά. Πρώτον, η αξιολόγηση δεν αντιβαίνει της ισότητας. Μπορεί να υπάρξει δυνατότητα αξιολόγησης διατηρώντας τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών. Δεύτερον, εγώ θέλω να επαναλάβω κάτι που για μας μπορεί να ακούγεται λίγο ιδεολογικό, αλλά ας το ακούσετε γιατί έχει μια αξία να το πούμε. Εγώ θεωρώ το γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία υπάρχει μια παράδοση, μεγάλη παράδοση, θετική κατά τη γνώμη μου. Η έγνοια, το βάσανο, το μεράκι, η έγνοια τα παιδιά μας να σπουδάσουν και άρα να πάνε σε πανεπιστήμια και να σπουδάσουν. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό από το υστέρημα. Αυτό σε τελική ανάλυση είναι θετικό. Είναι θετική κληρονομιά. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην προοπτική ανασυγκρότηση της χώρας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι υψηλά εξειδικευμένοι επιστήμονες, νέοι επιστήμονες, είτε έξω είτε μέσα. Και αυτοί που είναι έξω πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να προσφέρουν στον τόπο και να τους αναφέρουμε μέσα. Αλλά αυτή είναι η σημαντική μας, το σημαντικό μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και το λέω με την εξής έννοια. Η γνώση, κατά την άποψή μας, έχει αυταξία. Είναι σημαντικό πράγμα να μορφώνεται κανείς ανεξαρτήτως του αν μπορεί ή δεν μπορεί, ανάλογα με τη συγκυρία, να απορροφηθεί από την αγορά εργασίας. Αν αφήναμε τα πάντα να τα καθορίσει η αγορά, θα χάναμε αυτό το σημαντικό ιδιωτικό πλεονέκτημα και θα χάναμε την αξία της γνώσης. Το σημαντικό να μορφώνονται οι πολίτες, να είναι πολίτες μορφωμένοι, να αγαπάνε τη γλώσσα, καλά ενημερωμένοι, για να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά και στην προκοπή, στην πορεία του τόπου. Και το τελευταίο, διαφωνήσαμε σε πολλά. Κατάλαβα όμως ότι υπάρχει μια συμφωνία σε ένα θέμα. Στο θέμα, είπα το θρησκευτικό, όπου και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι είναι απαραίτητο, χρησιμοποιώ τη φράση σας, να υπάρξει η αναμόρφωση, να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση, στην αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων. Προφανώς αυτό θα γίνει μέσα από τον αναγκαίο διάλογο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι φέτος τα προγράμματα στα οποία έχει καταλήξει το Ινστιτούτο, στο οποίο συμμετείχαν διακεκριμένοι θεολόγοι και έγινε πολύ σοβαρή κατά την άποψή μου δουλειά, θα πάνε στα σχολεία, δοκιμαστική η φετινή χρονιά. Αν δεν αρκούσε η μία συνεδρία με την παρουσία της Επιτροπής της Εκκλησίας, θα υπάρξουν κι άλλες, θα ακούσουμε τις απόψεις. Στο τέλος ούτως ή άλλως της χρονιάς θα αξιολογηθεί το μάθημα και θα έχουμε τη δυνατότητα, να πιστεύω θα έχουν τη δυνατότητα οι επιστήμονες του Ινστιτούτου, του ΙΕΠ, να καταγράψουν και να ενσωματώσουν παρατηρήσεις, γόνιμες παρατηρήσεις, ουσιαστικές παρατηρήσεις και από την πλευρά της Εκκλησίας. Και σύγγραμμα θα έρθει την επόμενη χρονιά. Πιστεύω λοιπόν και κρατώ ως θετικό την αναφορά στην απαραίτητη αυτή η αλλαγή και προσθέτω ότι είναι απαραίτητος και ο γόνιμος διάλογος και όχι συγκρούσεις σε μια κρίσιμη εποχή για τον τόπο, για τη χώρα συνολικά. Χρειαζόμαστε πνευματική ενότητα και χρειάζεται να προλαβαίνουμε τις συγκρούσεις και όχι να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά μελλοντικών συγκρούσεων. Σας ευχαριστώ.